Τα πράγματι λοιπόν, αυτή η εβδομάδα θα λέγαμε ότι θα είναι χειμωνιάτικη για τη χώρα μας. Θα έχουμε αρκετές βροχές σε καταιγίδες, ιδιαίτερα το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή. Θα πέσει σημαντικά και θερμοκρασία και θα έχουμε βέβαια και χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά. Σήμερα ακόμη και σε περιοχές βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Ξεκινάμε λοιπόν από την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου για να δούμε λοιπόν χαρακτηριστικά αυτό το κύμα νεφώσεων που πλέον έχει αρχίσει και σαρώνει τη χώρα μας από τα βόρεια προς τα νότια. Καλύτερα βέβαια τα πράγματα προς την περιοχή της Κρήτης και προς τα Δωδεκάνησα. Εκεί έχουμε τις λιγότερες συννεφιές και περιμένουμε σήμερα να έχουμε τον πιο ανοιχτό καιρό με τα λιγότερα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε κατά διαστήματα έναν βροχερό καιρό και μάλιστα η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Θα κάνει πολύ κρύο στη βόρεια Ελλάδα σήμερα. Δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 10 τοπικά και 12 βαθμούς Κελσίου. Ενώ προς το απόγευμα βράδυ θα χιονίσει ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της Μακεδονίας και στα βορειότερα τμήματα της Τράκης μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την εξέλιξη ό,τι αφορά τις αέριες μάζες. Αυτή λοιπόν η πολύ ψυχρή αέρια μάζα που ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι της από τα βορειοανατολικά τμήματα της Ευρώπης, σιγά σιγά πλέον έχει αρχίσει και καλύπτει μεγάλο τμήμα της κεντρικής και νότιας Ευρώπης και εδώ στη χώρα μας θα καλύψει αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Βλέπετε εδώ με το μπλε χρώμα. Θα έχουμε λοιπόν τη μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας. Το περισσότερο όμως κρύο φαίνεται ότι κατευθύνεται προς την περιοχή της Ιταλίας, όπου εδώ θα είναι πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση βέβαια με τη χώρα μας. Ενώ εμείς εδώ θα έχουμε και αρκετές βροχοπτώσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπως σας είπαμε λοιπόν και προηγουμένως. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως αναλυτικά την εξέλιξη για σήμερα Δευτέρα. Παρατηρήστε λοιπόν ότι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας θα έχουμε συννεφιές κατά τόπους αυξημένες που θα συνοδεύονται από τοπικές βροχοπτώσεις. Μάλιστα, θα εκδηλώνονται και τοπικές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Εκτιμούμε εκεί προς την περιοχή του βόρειου βορειοδυτικού Αιγαίου να είναι περισσότερες καταιγίδες που αναμένεται λοιπόν να εκδηλωθούν σήμερα. Καλύτερα βέβαια τα πράγματα, όπως είπαμε και προηγουμένως, στα πιο νότια τμήματα της χώρας μας, εδώ προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα και ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χιονοπτώσεις τώρα θα έχουμε πρώτα στα ορεινά της βόρειας χώρας. Μέχρι το τέλος της ημέρας θα χιονίσει και σε ορεινές περιοχές της κεντρικής υπηρετικής χώρας και μάλιστα προς το βράδυ θα δούμε αγώματα χιόνια να κατεβαίνουν προς τη Δυτική Μακεδονία, τα κεντρικά τμήματα της Μακεδονίας αλλά και προς τα βορειότερα τμήματα της Τράκης μας, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Δίνουμε έτσι ένα ενδεικτικό υψόμετρο τα 500 με 600 μέτρα και πάνω και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θα κάνει πολύ κρύο σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε σημαντική πτώση σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τώρα το πεδίο των ανέμων, παρατηρήστε ότι τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, σιγά σιγά οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν ιδιαίτερα, θα λέγαμε, προς το βόρειο Αιγαίο. Θα προσεγγίσουμε μέχρι το τέλος ημέρας τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν και θέματα με τις μετακινήσεις στα βορειότερα τμήματα του Αιγαίου. Θα είναι αρκετά δυνατή η άνεμη. Εξαίρεση βέβαια το πιο νότιο τμήμα του Αιγαίου, που εδώ θα επιμείνει ο νοτιάς με μέτριες ως και ισχυρές εντάσεις. Και εδώ βέβαια μέχρι το τέλος ημέρας θα επικρατήσει η βοριάς, χωρίς όμως να έχει αξιόλογες εντάσεις. Θερμοκρασιακά, παρατηρήστε λοιπόν ότι στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα οι μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές θα σημειωθούν τώρα νωρίς το πρωί. Καθώς δηλαδή πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, απόγευμα, λουένα και θα πέφτει ο υδράργυρος, για να πάμε αργά το βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε δηλαδή περιοχές να πέφτουν ακόμα και κάτω από το 0, άρα λοιπόν θα υπάρχει και κίνδυνος παγετού. Το ίδιο βέβαια θα ισχύσει και για την Δυτική Ελλάδα, που τώρα ξεκινάμε κοντά στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Σιγά σιγά και εδώ ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί και μέχρι αύριο το πρωί θα πάμε κοντά στους 6 με 10. Και στα υπόλοιπα υπηρετικά κοντά στους 17 με 18, όπως επίσης και στα νησιά μας. Αλλά και εδώ, μέχρι το τέλος της ημέρας, ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση της τάξης των 5 με 7 βαθμών Κελσίου. Άρα λοιπόν η πτώση θα γίνει αισθητή και σε αρκετές περιοχές της κεντρικής χώρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα θα έχουμε γενικά έναν εφελώδη καιρό με τοπικές βροχές, ιδιαίτερα από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά και μέχρι βέβαια το τέλος της ημέρας, χωρίς όμως τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα. Οι βοριάδες και εδώ σιγά σιγά θα αρχίσουν να επικρατούν τόσο μέσω Αρωνικού όσο και στο Νότιο Ευωϊκό, μέτριες τοπικά και ισχυρές εντάσεις, ιδιαίτερα προς το Κάβο Ντόρο και ο υδράργυρος. Τώρα προσεγγίζουμε τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου, προς το βράδυ βέβαια θα πέσουμε και εδώ στους 9, άρα και εδώ θα γίνει αισθητή πτώση θερμοκρασίας από το απόγευμα και μετά. Πάμε να δούμε και για τον νομό Θεσσαλονίκης. Και εδώ λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, γενικά θα έχουμε ένα κλειστό καιρό με βροχές κατά διαστήματα. Μάλιστα, αργότερα θα αρχίσει να χιονίζει στη γύρω ορεινή ζώνη και μέχρι το τέλος της ημέρας ίσως δούμε χιονοπτώσεις να σημειώνονται ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα προς τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Εδώ ο Βαρδάρης, ο Βοριάς, θα αρχίσει σιγά σιγά να ενισχύεται και μέχρι το τέλος της ημέρας θα προσεγγίσουμε 6 τοπικά και 7 μποφόρ και το κρύο αρκετά αισθητό μέχρι 10, το πολύ 12 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν θα πάμε και αύριο με τα φαινόμενα σιγά σιγά να περιορίζονται μέσα στο Αιγαίο, όμως θα δούμε τώρα την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη
Ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη λεκάνη της Σύρτης θα αρχίσει σιγά σιγά να κινείται προς τα ανατολικά, βορειοανατολικά και θα φέρει πολύ μεγάλα ποσοστά σχετικής υγρασίας και ένα γενικά άστατο καιρό. Περιμένουμε το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή πολλές βροχές στη χώρα μας, ιδιαίτερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα. Θα υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Παρακολουθούμε βέβαια το φαινόμενο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Ταυτόχρονα θα έχουμε και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, κυρίως κεντρικής και βόρειας χώρας. Δηλαδή όλη εβδομάδα έτσι θα πάει. Όλη εβδομάδα με έναν άστατο καιρό, αν είτε με βορειά είτε με νοτιά. Είτε με βορειά είτε με νοτιά και μάλιστα θα κάνει αρκετό κρύο στη Βόρεια Ελλάδα. Καιρό για σπίτι, εφόσον υπάρχει το μέτρο της απαγόρευσης, ό,τι πρέπει πιστεύω να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή. Ας δούμε τη θετική πλευρά, ρε παιδί μου. Ας δούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Για το καλό μας. Καλημέρα.